Οι ενεργειακέ απαιτήσει τη χώρα που αυξάνουν δεδομένων και των επενδύσεων σε data center, αλλά και η διαστημική παρουσία που αποκτά η Ελλάδα, είναι μόνο μερικά από τα ψηφιακά θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα. Για να τα συζητήσουμε διεξοδικά, φιλοξενούμε σήμερα στο insider.gr τον Υπουργό Ψηφιακή Διακυβέρνηση, Δημήτρη Παπαστεργίου. Υπουργέ, καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή τη πρόσκληση. Ήταν ε, να ξεκινήσω μία επισήμανση. Είναι η πρώτη φορά. Νομίζω στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, όπου το δημόσιο μετασχηματίζεται, εν προκειμένου ψηφιακά, ε, ταχύτερα από τον ιδιωτικό τομέα, αυτό φάνηκε και στα στοιχεία του Δίκτυου Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου για το 2023 η μεγαλύτερη βελτίωση παρατηρήθηκε στον τομέα τη ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Στον αντίποδο, βέβαια, βλέπουμε ότι ο ιδιωτικό τομέα, οι επιχειρήσει και δίοι μικρομεσαίε Σχεδιάζετε να κάνετε κάτι γι' αυτό. Καταρχά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ την πρόσκληση καιρό έχουμε να τα πούμε. Ε, θα σα πω πώ το βίωσα εγώ. Πώ το βίωσα πριν το 19 και μετά το 19. Ότι πριν το 19, ω Δήμαρχο στα Τρίκαλα, έτρεχα ή τρέχαμε διάφορε δράσει ψηφιακέ. Θεωρώντα πω όντω το κράτο είναι τόσο πίσω, που δεν πρόκειται ποτέ να μα προσεγγίσει, και νιώθαμε και υπερήφανοι γι' αυτό. Από το 19 και μετά, ε, υλοποιώντα το όρομα του Πρωθυπουργού, προκάτοχό μου κ. Κυρακάκη, έκανε κάποια πολύ άμεσα, γρήγορα και στοχευμένα. Πράγματα και πρωτοβουλίε, κυρίω και λόγω τη πανδημία. Οπότε τότε είδαμε ξαφνικά το κράτο να μα προσπερνάει με, με ταχύτητα. πως κολλάνε σε αυτοκίνητα από πίσω, eat my dust, κάτι τέτοιο. Έτσι νιώσαμε. Λοιπόν, και αυτό αποτυπώθηκε όντω πλέον και στου νέου δείκτε, στο, στο Digital Decade, κάτι το οποίο το αναμέναμε γιατί όντω όλε τι προηγούμενε χρονιέ, στο δείκτη ήμασταν στι τελευταίε θέσει. Πλέον δεν είμαστε. Πλέον είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο και σε αυτό το δίκτυο και στον δίκτυ τη λειτουργία του 5G και στι υποδομέ οι οποίε προχωράνε. Έχουμε αρκετή δουλειά ακόμη, αλλά προχωράνε. Όντω υπάρχουν δύο-τρει δείκτε που θέλουν δουλειά. Και ένα από αυτού είναι ο δείκτη πλέον τη ψηφιοποίηση του, του ιδιωτικού τομέα. Εκεί πέρα δεν αρκούν μόνο οι δικέ μα πρωτοβουλίε και τα προγράμματα ψηφιοποίηση Όπω τρέξανε ε, και θα τρέξουν εκ νέου τι επόμενε μέρε, άλλα 42 εκατομμύρια για την απόκτηση ψηφιακών εργαλείων. Νομίζω πω εκεί πέρα πρέπει να αποκτηθεί και πιο γρήγορα ψηφιακή κουλτούρα από τι επιχειρήσει και να κατανοήσουν ότι ο μόνο ασφαλή δρόμο για να πάνε μπροστά είναι το να ανοιχτούν και το ανοιχτούν όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά και ψηφιακά, που εκεί πέρα ακριβώ δεν υπάρχουν σύνορα. Άρα και εκεί πέρα πρέπει να πάμε βήμα-βήμα και βέβαια να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία από την πρώτη φάση του προγράμματο, από την ανάπτυξη των ψηφιακών εφαρμογών. Εκεί πέρα που εντάχθηκαν και μεγαλύτερα σχήματα, όχι μόνο μικρά σχήματα σε επίπεδο βάουτσερ. Συνεπώ είμαι πεπισμένο ότι τι επόμενε μία-δύο χρονιές και αυτό το κενό θα καλυφθεί λόγω των πρωτοβουλίων που ήδη έχουν πάρθει. Μάλιστα. Άρα κρατάω το ότι αναμένουμε νέο πρόγραμμα για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, ύψου 42 ναι. ευρώ. Είναι το υπόλοιπο τη πρώτη φάση που δεν απορροφήθηκε και μάλιστα το κάνουμε ακόμα πιο απλό. Πλέον μπορεί να μπει και ο ελεύθερο επαγγελματία. Και βέβαια εκεί πέρα υπάρχουν και κάποιες, κάποια βάουτσερ για συγκεκριμένε κατηγορίε που την ώρα αυτή πρέπει να του βοηθήσουμε για να μα βοηθήσουν. Όπω okay. συμβολογράφοι, για να μπορέσουμε να πάμε πιο γρήγορα mm -hmm. στον ψηφιακό δοσμηματισμό τη αγορά των ακινήτων. Το βάουτσερ αυτό το είχαμε ήδη ανακοινώσει. Θα είναι κομμάτι του πακέτου που έρχεται. Mm -hmm. Είπατε ότι είμαστε καλά στο 5G και συμφωνώ. Βέβαια, στι οπτικέ ίνε υπάρχει μια υστέρηση ακόμα. Σωστά. Ε, το ίδιο και στι ψηφιακέ δεξιότητε, οι οποίε είναι και σε ένα περιβάλλον με την τεχνητή νοημοσύνη που αλλάζει συνεχώ. Σε αυτά τα δύο, προβλέπετε να κάνουμε κάτι. Σταθερέ υποδομέ. Όντω, εκεί πέρα είμαστε σε θέση 100 παγκοσμίω, ενώ στι κινητέ είμαστε σε θέση 34. Πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα. Το κενό το οποίο έχουμε να καλύψουμε είναι μεγάλο γιατί το 19. Και το χρησιμοποιώ ω εκκίνηση για να ξέρουμε από πού ξεκινήσαμε, είμαστε στο 0%. Mm. Σήμερα έχει καλυφθεί ένα περίπου 40% τη χώρα με οπτικέ σύνε, δηλαδή το 40% των σπιτιών περνούν οπτική σύνοση, όμω μέσα στα σπίτια είναι περίπου στο 10%, που είναι χαμηλό νούμερο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Εδώ παρέρχονται τα δύο βάτσερ, τα οποία ήδη έχουμε προναγγείλει. Ελπίζω η κοινή υπουργική απόφαση να υπογραφεί σήμερα ή το αργότερα την άλλη εβδομάδα, προκειμένου και να μπουν οπτικέ σύνε στι πολυκατοικίε, έτσι ώστε ή να από το πεζοδρόμιο να φτάσει στου ορόφου, αλλά και να πρημοδοτήσουμε τη χρήση, τη συνδρομή. Των ευρυζωνικών συνδέσεων, έτσι ώστε να έχουμε τι ίδιε ή και καλύτερε τιμέ σε σχέση με τι σημερινέ, ακόμα και αν έχουμε μια σύνδεση 50 Mbps και πάμε στα 300, να έχουμε την ίδια τιμή και καλύτερη ακόμη, γιατί να θυμίσω πω ήδη ο Πρωθυπουργό έχει ανακοινώσει και υλοποιείται η κατάργηση. Του τέλου τη θεατή τηλεφωνία που ήταν ένα 5% επί τη τιμή του πακέτου. Mm -hmm. Η ανταπόκριση στο smart Readiness έχει βελτιωθεί, γιατί είναι ένα κουπόνι που ήδη έτρεχε σε αντίθεση με το Gigabit Voucher που το αναμένουμε τώρα, όπω είπατε, το, το επόμενο διάστημα. Όχι ιδιαίτερα, αλλά δεν ανησυχώ, τουλάχιστον εγώ mm -hmm. ιδιαίτερα, για τον εξή λόγο. Ότι πρώτον, επισήμω στου εγκαταστάτε μπαίνουν και οι πάροχοι. Mm -hmm. Και αυτό θα βοηθήσει, γιατί οι εγκαταστάτε μόνοι του, ούτω ή άλλω με του παρόχου, δουλεύαν. Άρα θα μπορέσουν να πουλήσουν κοινά πακέτα, δηλαδή και Gigabit και smart readiness και βέβαια γιατί στην ουσία αυτό το οποίο θα ενισχύσει πάρα πολύ την χρήση είναι το gigabit, η τιμή, η επιδότηση ναι. τιμής. Για τις δεξιότητες που επίσης έχετε δίκιο ότι εκεί πέρα θέλει ε, περαιτέρω βοήθεια, δεν έχει νόημα να τρέχουμε καινούριε εφαρμογέ όταν οι πολίτε μα αλλά και οι δημόσιοι λειτουργοί δεν γνωρίζουν πώ μπορούν να εφομοιώσουν αυτέ τι τεχνολογίε. Βγάλαμε μέσα στο καλοκαίρι και έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία για 62 εκατομμύρια ευρώ πρόγραμμα απόκτηση δεξιοτήτων με ωφελούμενου του κοινωνικού εταίρου. Είχαμε 17 προτάσει και πλέον κάνουμε την αξιολόγηση. Και αμέσω μετά έρχεται αυτέ τι μέρε το πρόγραμμα για δεξιότητε στο δημόσιο Και δεν μιλάμε μόνο πλέον για suites γραφείου. Μιλάμε και για τεχνολογίε και εφαρμογέ τεχνητή Μιλάμε για cyber security. Μιλάμε για πιο προηγμένε πλέον εφαρμογέ και προγράμματα τα οποία έχουμε άμεση ανάγκη. Ναι, οι οποίε είναι απαραίτητε δεδομένου ότι έχουμε βάλει τεχνητή νοημοσύνη στο δημόσιο ούτω ή άλλω. Το είδαμε αυτό να συμβαίνει με το κτηματολόγιο. Το είδαμε και με τον ψηφιακό βοηθό. Ε, αναμένεται να κάνουμε με την αφορμή που μου είπατε για τεχνητή νοημοσύνη, να κάνουμε χρήση τεχνητή νοημοσύνη περαιτέρω στο δημόσιο. Υπάρχει κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και αξίζει να το επισημάνουμε, πέρα από τι απλέ εφαρμογέ αυτέ τι οποίε είπατε, του ψηφιακού βοηθού, και το εργαλείο του κτηματολογίου που έχει ενδιαφέρον γιατί επιταχύνει μια διαδικασία που έχει είναι εφαλής. πολύ απλή εφαρμογή, αλλά επιταχύνει τη διαδικασία που είναι τόσο καιρό προβληματική. <laughs> <laughs> Όντω, <laughs> αν σκεφτούμε <laughs> ότι ένα νομικό έλεγχο ενό συμβολέου και έχουν συσσωρευτεί εκατοντάδε χιλιάδε τέτοιοι νομικοί έλεγχοι στο κτηματολόγιο, παρότι πλέον πάει πολύ πιο γρήγορα πλέον η διαδικασία. Τον έκανε κάποιο νομικό σε 45 λεπτά και τώρα τον κάνει σε 5 λεπτά Καταλαβαίνετε το πόσο πολύ πιο παραγωγικοί γινόμαστε προ όφελο των πολιτών και τη μείωση τη ταλαιπωρία του. Αυτό το οποίο έρχεται και έχει πολύ ενδιαφέρον είναι τα AI Factories, τα εργοστάσια τεχνητή νοημοσύνη. Τι είναι τα AI Factories, μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, προκειμένου πλέον να στήσουμε οικοσυστήματα τεχνητή νοημοσύνη, όχι κρατικό Το κράτο θα είναι εκεί, το υπουργείο μα είναι εκεί με την ΕΒΙΤΕ δίνοντα την υποδομή το δέδαλο, αλλά όλο το υπόλοιπο κομμάτι ανοίγεται σε ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και την αγορά. Και κυρίω την αγορά με τη συμμετοχή του υπερταμείου, μπορούμε πλέον να το πούμε, γιατί έχει πάρθει και σχετική απόφαση. Αυτό σημαίνει ότι θα καταθέσουμε σχετικό φάκελο στην πρόσκληση που έχει απευθύνει η Ευρωπαϊκή Την άλλη εβδομάδα, 4 Νοεμβρίου, mm. κατατίθεται ο φάκελο με τρει πυλώνε, την υγεία, την δημιουργία ενός ανοιχτού μεγάλου ελληνικού γλωσσικού μοντέλου και βέβαια το περιβάλλον, την πολιτική προστασία, γενικά τη βιωσιμότητα. Άρα αυτό το οποίο μπορούμε να περιμένουμε είναι το πώς πλέον αυτά τα δεδομένα τα οποία έχουμε αλλά και οι υποδομές που δημιουργούνται μπορούν να λειτουργήσουν προς όφελος πολύ σημαντικών ζητημάτων με πρώτο θεωρώ την υγεία κυρίως λόγω του γεγονότος πως ήδη εκεί πέρα από τη συνταγογράφηση αλλά και οι ιατρικέ εξετάσει που ήδη υπάρχουν ψηφιακά, μπορούμε να αντλήσουμε στοιχεία, αφού προφανώ πρώτα γίνουν ανώνυμα και ναι. είμαστε πάντα συμβατοί με το GDPR. Μια και είμαστε στα AI Factories και βοηθητικά είναι και οι υποδομέ των data center, στι οποίε βλέπουμε ιδιαίτερη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα. Ε, θέλω να ρωτήσω αν όλα αυτά τα data center που έρχονται ή προαναγγελθεί σε επενδύσει όταν ολοκληρωθούν, θα μπορέσουμε να τι στηρίξουμε ενεργειακά. Είναι, είναι μια κουβέντα την οποία την ώρα αυτή έχουμε ανοίξει. Έχουν γίνει πρώτε συναντήσει με όλου όσοι εμπλέκονται. Α τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Αν τα data center δεν καίγανε ενέργεια και δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα ποτέ, θα σα έλεγα ότι ναι, θα έχει ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσουμε όσα δεδομένα μπορούμε. Διότι γύρω από τα data center αναπτύσσεται ένα οικοσύστημα. Υπάρχουν πάρα πολλέ εταιρείε οι οποίε επεξεργάζονται τεράστιου ογκού δεδομένων και άρα ακόμα και μερικά μιλισσέ κοντ καθυστέρηση επί εκατομμύρια δισεκατομμύρια πράξει κάνουν τη διαφορά. Όμω, ένα βασικό στοιχείο όλων αυτών είναι η ενέργεια. Mm. Άρα, θα πρέπει να δούμε πρώτον πού τα χωροθετούμε και αυτή η δουλειά τώρα γίνεται από τον ΑΔΜΙΕ και τον ΔΔΕ, προφανώ και το Υπουργείο Περιβάλλοντο. Και το δεύτερο είναι να δούμε πόσα τελικά uh, data center χρειαζόμαστε, έτσι ώστε να καλύψουμε ένα ζήτημα που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα και είναι η παραγωγή ΑΠΕ, η, η οποία κάποιε μέρε και ώρε είναι τόσο μεγάλη που αποσυνδέονται για να ενώσουμε για να μην προκύψει ζήτημα ευστάθεια του δικτύου. Και το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το. Πόσο τελικά Εντάσσοντα data centers, θα επηρεαστεί η τιμή του ρεύματο. Mm. Είναι ένα πολυσύνθετο, πολυπαραγωγικό πρόβλημα, για το οποίο όμω άμεσα θα έχουμε λύσει. Παρακολουθούμε και την υπόλοιπη αγορά σε όλε τι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ χώρε. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε, πέρα από αυτά τα πρώτα data centers, είμαστε πολύ χαμηλά ακόμα, στην Ελλάδα σήμερα πρέπει να υπάρχουν λιγότερα από 50 MW mm. σε λειτουργια Ίσως ίσω 30-35. Μιλούσαμε ανθρώπους στον χώρο, 20 μου λέγανε, αλλά ναι. 30-35 λέμε επισήμω. Ναι, αν τα αθροίσουμε <χει> όλα μαζί με τα δικά μα, μπορεί να είναι τέτοιο νούμερο. Ε, το νούμερο. Το να πάμε σε τάξη μεγέθου γιγαβάτ, που θα μπορούσαν πλέον να αποτελούν σημαντικό κομμάτι τη κατανάλωση τη ώρα, μάλλον είναι κάτι πολύ μακρινό. Αλλά δεν χρειάζεται να φτάσουμε μέχρι εκεί, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Καλό είναι να προνοήσουμε από τώρα. Για παράδειγμα, σε επόμενε αιτήσει να ζητήσουμε την ύπαρξη μπαταριών στα data centers, έτσι ώστε και να έχουν μια πολύ πιο ομαλή. Ζήτηση από τη μεριά του δικτύου, αλλά και να βοηθάνε το δίκτυο σε μέρε και ώρε που πιθανώ χρειάζεται να πάρουν πίσω ενέργεια. Ενδιαφέρον είχε πάρα πολύ και το, η, η χωροθέτηση που αναφέρατε. Ε, δηλαδή, ουσιαστικά εξετάζεται με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να φύγουν, γιατί μέχρι τώρα ανακοινωθεί στι επενδύσει που έχουμε δει είναι κατά κύριο λόγο στην Αντική, κάποιε στην Κρήτη, λίγε στη Θεσσαλονίκη. Κοιτάζεται και άλλε εναλλακτικέ Προφανώ με... και η χωροθέτηση έχει να κάνει και με το πολυδομικό σχέλο, αλλά έχει να κάνει κυρίω με το κομμάτι τη δυνατότητα του δικτύου. Διότι το δίκτυο στην Αθήνα, στην Αττική γενικότερα, αρχίζει ε, να φτάνει τα το όρια του κορεσμού για τόσο μεγάλε αιτήσει ε, και Μιλάμε για αιτήσει 100-150 ΜΒ και παραπάνω. Άρα, θα πρέπει να δούμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα πού το δίκτυο υπάρχει, αλλά και πού κοντά παράγεται ενέργεια από καθαρέ πηγέ. Γιατί, όσο πιο κοντά στην παραγωγή είσαι, mm. τόσο λιγότερε απώλειε και τριβέ πάνω στο δίκτυο έχει. Είναι ένα σύστημα το οποίο θέλει. Περαιτέρω ρύθμιση και βελτιστοποίηση. Αυτό γίνεται από την μεριά του Υπουργείου Περιβάλλοντο και των δύο εταιριών, του ΑΔΜΕ και του ΒΔΕ. Το αμέσω επόμενο διάστημα, θεωρώ πω μέσα 24, θα έχουμε και τα πρώτα δείγματα των μελετών που έχουν κάνει. Μάλιστα. Ε, τον τελευταίο καιρό βλέπουμε σημαντικά βήματα να κάνει η Ελλάδα και στον χώρο του διαστήματο. Ανακοινωθεί, έχει ανακοινωθεί η δημιουργία μέσω προγραμμάτων από το Ταμείο Ανάκαμψη 15 μικροδορυφόρων, ένα πρόγραμμα που ανασχεδιάσατε. Ε, θέλω να σα ρωτήσω λοιπόν αρχικά αν αναμένουμε κάτι άλλο σε αυτό το πέρα από του 15 Ε, Και στη συνέχεια ήθελα λίγο λοιπόν να σα ρωτήσω τι σημαίνει η απόκτηση παρουσία Ελλάδα στο διάστημα για τον μέσο πολίτη και για τι επιχειρήσεις, για να γίνει και λίγο κατανοητό. Ξέρετε, ακόμα και σήμερα, παρότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τη δουλειά που κάναμε το προηγούμενο διάστημα, που δεν ήταν ούτε εύκολη ούτε αυτονόητη, αλλά θεωρώ πως όλα αυτά ακούγονται λίγο εξωτικά mm. στα αυτιά των Ελλήνων. Διότι στο παρελθόν μόνο ως ανέκδοτο συζητούσαμε για ελληνική δορυφορική πολιτική. Και όμω είναι πραγματικότητα ότι από πέρσι, μετά τι μεγάλε πλημμύρε στη Θεσσαλία και τι φωτιέ Εύρω, Εύη, Αρόδο κλπ., ε, οφείλεμε να ανασχεδιάσουμε την πολιτική που είχε χαραχθεί και είχε ήδη ε, εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψη. Οι τηλεπικοινωνίε είναι πάντα κρίσιμε και χρήσιμε, όμω υπάρχουν πράγματα που πλέον μπαίνουν πολύ πιο ψηλά ω προτεραιότητα. Και αυτό ακριβώ ήταν το κομμάτι τη κλιματική κρίση και εδώ η τεχνολογία των μικροδορυφόρων, Γιατί λέγονται μικροδορυφόροι, είναι δορυφόροι μικροί, χαμηλή τροχιά, άρα πιο εύκολη στη διαχείριση και πιο οικονομική στη κατασκευή. Αλλά με καλύτερα στοιχεία, αφού είναι πιο κοντά στη γη, μπορούν να αντιλήσουν περισσότερα στοιχεία και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτοί λοιπόν οι διαγωνισμοί που έτρεξαν μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματο είχαν απόλυτη επιτυχία. Δεν είχαμε καμία καθυστέρηση, ούτε και η ίδια η ΕΖΑ δεν περίμενε ότι θα τρέξουν τόσο καλά και τόσο γρήγορα. Έχουμε υπογράψει ήδη τρει συμβάσει και σε μερικέ μέρε, στι 14 Νοεμβρίου, υπογράφουμε και την τελευταία σύμβαση που αφορά σε όλη την υποδομή του εδάφου. Γιατί ο σκοπό είναι ότι όλη αυτή η πληροφορία από του δορυφόρου να κατεβαίνει σε ένα κεντρικό σερβερ, α πούμε, σε ένα κεντρικό hub. Και από εκεί πέρα, τόσο εμεί όσο και όλε οι άλλε υπηρεσίε του δημοσίου αλλά και ιδιωτικού τομέα που έχουν ενδιαφέρον για όλα αυτά να μπορούν να τελήσουν στοιχεία προκειμένου να παράξουν υπηρεσίε ή προϊόντα γύρω από το περιβάλλον, γύρω από την αγροτική εκμετάλλευση, την πολυοδομία, τι φυσικέ καταστροφέ, την πρόγνωση και τη μετεωρολογία υπάρχουν αναρρύθμιτες εφαρμογέ που μπορούν να πάρουν στοιχεία και μάλιστα το σημαντικό είναι ότι θα έχουν πολύ συχνά και πολύ μεγάλη ακρίβεια στοιχεία. Ενώ το σύστημα Κοπέρνικου περνούσε μία φορά στι δύο μέρε περίπου πάνω από τη χώρα, τώρα μιλάμε για πολλέ φορέ, για διέλευση δορυφόρων πολλέ φορέ τη μέρα πάνω από τη χώρα. Και αυτό πρακτικά το ότι θα μπορούν να λαμβάνουν παραπάνω στοιχεία μέσω το ότι θα περνάνε περισσότερε φορέ, τι σημαίνει. Σημαίνει καλύτερη πρόγνωσή για ακραία φαινόμενα, καλύτερη και μεγαλύτερη βοήθεια σε αγροτικέ εκμεταλλεύσει ή ζημιέ που έχουν συμβεί σε αυτά, προστασία των δάσεων, πολυδομική στρατηγική και εικόνα από το διάστημα για όλα αυτά, μόλιση ακτών, μόλιση νερών. Όλα αυτά λοιπόν είναι μόνο κάποια από τα στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε από του μικροδορηφόρου, ασφάλεια, <Και> ασφάλεια για τη χώρα και τα σύνορα και πολλά άλλα στοιχεία τα οποία σιγά σιγά θέλουμε να τα δώσουμε. Στο οικοσύστημα που ασχολείται, γιατί υπάρχει τέτοιο στην Ελλάδα. Υπάρχουν 90 εταιρείε, mm -hmm. τουλάχιστον τόσε που λειτουργούν σε χώρα. Να δώσουμε αυτό το υλικό για να παροχθεί περισσότερο, περισσότερα προϊόντα. Και βέβαια το να δημιουργήσουμε πλέον αυτό το οικοσύστημα, το οποίο στην Ελλάδα υπήρχε, δεν είχε ορατότητα και τώρα πλέον μεγαλώνει. Νέα παιδιά γυρνάνε πίσω και δουλεύουν για τι εταιρείε αυτέ. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, που είμαστε ένα κομμάτι ε, όλη αυτή τη νέα Ελλάδα, η οποία μέχρι σήμερα προσπαθούσε, αλλά δεν φαινόταν η δουλειά τη. Ναι. Ε, και έκανα και τη ευκρινιστική ερώτηση, γιατί τελικά μα αφορά όλου το ότι έρχονται μικροδορυφόροι, αλλά δεν έχει γίνει. Είναι ακριβώ όπω το είπατε στα, στα όρια του αστείου, ε, ε, λεγόταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Ξέρετε και είναι πόσο... πάρα πολύ σημαντικό. πόσο χρήσιμε ήταν οι πληροφορίε όμω που είχαμε και έφετο το καλοκαίρι για τι πυρκαγιέ, γιατί έχοντα υπογράψει με τι εταιρείε αυτέ και παρότι ακόμη δεν έχουν ανεβεί δικοί μα δορυφόροι, από εφιστάμενου δορυφόρου, Ιδια τεχνολογία, ε, μπορέσαμε και πήραμε αρκετό υλικό και χρήσιμο υλικό για να παλέψουμε το τέρα ε, των πυρκαγιών. Ε, σε πάρα πολλέ περιπτώσει αυτή η πληροφορία μα βοήθησε. Όχι παντού, α είμαστε ειλικρινεί, αλλά ήταν μια πρώτη αναγνωριστική χρονιά. Mm -hmm. Να περάσουμε λίγο στο gov.gr και να συζητήσουμε για το e-consent. Mm -hmm. Ότι μπορούμε μέσω του gov.gr να δίνουμε τη συγκατάθεσή μας ε, αν αυτό εφαρμόστηκε τελευταία, αν δεν απατώμε, στη, στην περίπτωση των ασφαλιστικών, θέλω να σα ρωτήσω. εσύ έχω νέα εδώ πέρα. τέλεια. Θέλω να μου πείτε λοιπόν πώ πήγε αυτό και τι νέα μου έχετε. Γιατί με ένα ασφαλιστική αγορά η πρώτη εταιρεία μπήκε. Ξέρετε, δεν αρκεί εμείς να τα φτιάχνουμε. Πρέπει και οι εταιρείε να τα ενσωματώνουν. Ναι. Και παρότι το καλοκαίρι το παρουσιάσαμε σε λειτουργική μορφή πριν από μερικέ μέρε, η πρώτη εταιρεία το ε, ενέταξε στο δικό τη πληροφοριακό σύστημα. Mm -hmm. Χθε το απόγευμα είδα πλέον και είναι έτοιμο να βγει σε λειτουργία, υποθέτω την άλλη εβδομάδα, το αντίστοιχο consent για τι εταιρείε ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες. Τι είναι αυτό, θα ρωτήσει κάποιο, όταν θέλουμε να αλλάξουμε μια εταιρεία ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια, θερμική ενέργεια, αερίου κλπ. ή πάροχο τηλεπικοινωνία, να μην χρειάζεται να στείλουμε τίποτα, ούτε κανένα email με ταυτότητά μα, Όλα αυτά οποία στο παρελθόν μα ζητούσαν ή το συμβόλαιο για το σπίτι μα ή οτιδήποτε άλλο, παρά μόνο μπαίνουμε σε μια πλατφόρμα. Ε, σήμερα είναι φτιαγμένο για web, σε περίπου ένα μήνα θα είναι και για το wallet. Mm -hmm. ε, συμπληρώνουμε ah. στην ουσία μόνο τι κωδικού τάξει, ε, και πλέον όλη η διαδικασία τη αποστολή των απαραίτητων στοιχείων γίνεται αυτόματα, με την αποδοχή από την πλευρά μα αυτά να χρησιμοποιηθούν για αυτόν τον σκοπό. Επίση, θεωρώ ότι μέσα σε μερικέ μέρε θα μπορεί με τη συνεργασία βέβαια και των εταιριών ενέργεια να υπογράφει και το συμβόλαιο κατευθείαν ψηφιακά. Αλλά δεν θα χρειάζεται ήδη σε πρώτη φάση να στέλνει οτιδήποτε. Άρα, ακόμα μια ευκολία και ακόμα μια εικόνα του πώ θεωρούμε πω πρέπει να είναι το ελληνικό δημόσιο από εδώ και πέρα. Ένα δημόσιο το οποίο θα σταματήσουμε να στέλνουμε χαρτιά ή ακόμα και PDF ψηφιακά έγγραφα. Και το μόνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να συμφωνούμε για την συνδιαλλαγή των συστημάτων, τη συνομιλία των συστημάτων με δεδομένα. Λέτε λοιπόν, τέλεια, είναι έτοιμο. Θα πρέπει και οι εταιρείε να ε, βούνε για να μπορέσουν να το ενσωματώσουν. Εδώ το έχουμε ήδη μια δύο τέτοιε που το έχουν ενσωματώσει. Άρα, μόλι βγει στον αέρα, ε, ε. αμέσω θα μπορέσουμε να το δούμε να λειτουργεί. Τέλεια, θα είναι πολύ βοηθητικό. Ε... Πέρα από το ψηφιακό βοηθό που αναφέραμε πριν, ε, το καλοκαίρι. Γιατί ήσασταν υπερδραστήριο Υπουργείο το καλοκαίρι, η αλήθεια είναι. Βγάλατε και την εφαρμογή MyGrid. Ναι. Θέλω να μου πείτε πώς πήγε και αν αναμένουμε καμία άλλη νέα υπηρεσία που θα διευκολύνει την καθημερινότητα του πολίτη. Το, καλο... το καλοκαίρι είχαμε το My Greece, είχαμε τα καθαρίστα οικόπεδα, είχαμε τη μελέτη που κάναμε μετά τι πυρκαγιέ. Γεννώ... Δεικτικά την είπα. Να, ναι, ναι. Δεν θα τελειώναμε μετά τα έλεγα Ήταν αρκετά, <χαι> <και> τα... <χαι> το καλοκαίρι ήταν παραγωγικό φέτο. Το My Greece είναι μια πρώτη προσπάθεια να χρησιμοποιήσουμε τεχνητή νομοσύνη για του επισκέπτε. Ποιο πρόβλημα ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε, το ότι ένα επισκέπτη τουρίστας που έρχεται στην Ελλάδα δεν ξέρει ποια εφαρμογή να πρωτοκατεβάσει, θα δει διάφορε εφαρμογέ και κυρίω δεν ε, ε, λείπει πληροφορία σε σχέση με τον τουρισμό. Αυτή θα τη βρει πιθανώ και από του διάφορου οδηγού. Αυτό το οποίο πιθανώ δεν μπορεί εύκολα να εντοπίσει είναι πληροφορίε για την υγεία του, για κάποιε μετακινήσει, για χρηστικέ πληροφορίε του στυλ. Έχασα το διαβατήριό μου, τι κάνω. Αυτέ τι πληροφορίε θέλουμε να περάσουμε μέσα από το MyGreece και φυσικά κάποιε τυπικέ πληροφορίε για εξωτερικά κοντά του ή για το πώ θα πάει σε αυτά. Ξεκίνησε καλά. Ε, Όπω και άλλε εφαρμογέ του είδου. Θέλει εμπλουτισμό και είναι κάτι το οποίο το κάνουμε την περίοδο αυτή με το Υπουργείο Τουρισμού. Προκειμένου την επόμενη χρονιά και με μία λίγο πιο διευρυμένη καμπάνια σε αεροδρόμια ε, και άλλα σημεία άφηξη τουριστών, να μπορέσει να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη ευρύτητα και, και χρήση. Ξέρετε πόσοι το χρησιμοποίησαν φέτο το καλοκαίρι, ήταν κάποιε εκατοντάδε χιλιάδε. Αλλά ω νούμερο θα σα έλεγα πω είναι μικρό σε σχέση με τα εκατομμύρια των επισκεπτών τη χώρα. Αλλά ήταν νομίζω μια καλή αρχή που έπρεπε να γίνει. Mm -hmm. Με τον προσωπικό αριθμό, τι γίνεται, Υπουργέ, που το περιμένουμε. Ο προσωπικό αριθμό έχει δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι είναι το κομμάτι το πληροφοριακό, παύλα ψηφιακό, που εκεί είμαστε έτοιμοι από την άνοιξη, από τα τέλη τη άνοιξη. Και το δεύτερο κομμάτι είναι το κομμάτι τη αναγραφή στι ταυτότητε. Αυτό το οποίο είχε προκύψει μέσα στο καλοκαίρι ήταν κάποιε διαφωνίε τη αρχή προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τι σημερινέ ταυτότητε και όχι για το προσωπικό αριθμό. Και αυτέ, σε συνεργασία πλέον με το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη, έχουν έρθει, δίνονται τι μέρε αυτέ οι τελευταίε. Εξηγήσει, παύλα διορθώσει για τι ταυτότητε, βάσει τη απόφαση που έβγαλε η Αποδοποχού πριν μερικέ εβδομάδε, προκειμένου πλέον όλα να ξεκινήσουν. Θεωρώ πω μέσα στη χρονιά πρέπει και μπορούμε να το βγάλουμε, γιατί θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Και δεν είναι μόνο ξέρετε, το προσωπικό αριθμό. Στην ώρα αυτή γίνεται σπουδαία δουλειά και σε άλλα Μητρώα. Γιατί αυτό το οποίο ε, είναι σημαντικό για να μπορέσει μια χώρα να λειτουργήσει πιο γρήγορα είναι γενικά τα Μητρώα τη. Ο προσωπικό αριθμό αφορά το Μητρό Πολιτών στην ουσία. Αλλά η ίδια δουλειά γίνεται τώρα με τα αυτοκίνητα. Όπω και ο Πρωθυπουργό, ε, ανάρτησή του στα μέσα κοινωνική δικτύωση, είχε γράψει. Σήμερα η πληροφορία για τα αυτοκίνητα υπάρχει σε 17 διαφορετικά σημεία και σε 17 διαφορετικά Μητρώα. Ε, το ίδιο και για τα κινητά. Όπου και εδώ πέρα γίνεται μια σημαντική δουλειά, προκειμένου πλέον να μπορούμε να αντιστοιχίσουμε καΕ, καΤΑΕ, ηλεκτρονική ταυτότητα του αριθμό παροχή στα κινητά μα. Είναι δουλειά η οποία ε, και η ανάγκη τη προέκυψε μέσα στην πανδημία τότε που άρχισαν να γίνονται τα πολύ μεγάλα βήματα για την ψηφιοποίηση, τότε όντω έγιναν κάποια πολύ σημαντικά βήματα για να μείνει η χώρα όρθια. Τώρα που πλέον έχουμε αφήσει πίσω μα αυτή την περίοδο και κινούμαστε λίγο πιο άνετα και ήρεμα, μπορούμε πλέον όλα αυτά να τα θεμελιώσουμε σε πιο στερέ βάσει. Ωραία. Και να ρωτήσω και το όραμά σα. Πώ θέλετε ψηφιακά τουλάχιστον να δείτε την Ελλάδα την επόμενη πενταετία, θα πω εδώ θα βάλω την δεκαετία, Όντω είναι δύσκολο να πει σε 10 χρόνια τι θα γίνει με την τεχνολογία να τρέχει τόσο γρήγορα. Σκεφτούμε ότι το ChatGPT, για παράδειγμα, βγήκε πριν από δύο χρόνια και στην ουσία μα έδειξε πόσα πόσο απίστευτα πράγματα μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Θα λέγω ότι γενικά πρέπει να πάμε σε μια Ελλάδα η οποία δεν θα ταλαιπωρεί του πολίτε και που αυτονόητα πράγματα θα γίνονται με εύκολο τρόπο ψηφιακά, που δεν θα χρειαστεί να μετακινούμαστε και που θα κερδίσουμε μέρα με τη μέρα την εμπιστοσύνη των πολιτών ότι τελικά αυτή η καινούργια ψηφιακή Ελλάδα είναι μια πολύ πιο γρήγορη και αποτελεσματική Ελλάδα και από ένα δημόσιο μπορεί να ανταποκριθεί και να σταθεί δίπλα, αρρωγό και όχι ε, ω φορέα που δημιουργεί εμπόδια στου πολίτε, ώστε πλέον η ανάπτυξη να μην είναι, είναι δρόμο μετεμποδίων, ε, η split, λέγεται νομίζω αυτό που κοιτάνε στα εμπόδια και μέσα στα. Στα νέα, θα είναι ένα ευθύ γιατί πρέπει να κερδίσουμε το χαμένο έδαφο ε, λόγω τη δεκαετού κρίση και η ψηφιοποίηση τη χώρα νομίζω πως θα είναι, ε, μπορεί να είναι, ο επιταχυντής αυτή τη κοινή προσπάθεια. Έχετε κουκλάρει στο ChatGPT το όραμα για την Ελλάδα, το έχετε ρωτήσει. Όχι, αλλά τώρα σκέφτηκα ότι λέγεται Στύπλ, <σκλειά> ο, ο άγονα <άγωνες>. που έχει <σκλειά> Λοιπόν, ε, όχι, αλλά νομίζω πω εκεί πέρα μάλλον η ανθρώπινη είναι η ευφυα και η νοημοσύνη πρέπει να μα βοηθήσει και δεν είναι σίγουρο ότι η τεχνητή ακόμα μπορεί να μπει στα παπούτσια μα και, και να περπατήσει μαζί μα προ το μέλλον. Να μην μπει και τόσο βαθιά, πιστεύω. Α κρατήσουμε μερικά πράγματα ανθρώπινα και αναλογικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βουργέ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.